είναι όλοι φρόνιμοι. Και αυτοί που φαίνονται και αυτοί που δεν φαίνονται. Και οι δίποδοι και οι τετράποδοι. Εκείνοι που δεν πρέπει να φαίνονται, να μην βγάζουν το κεφάλι τους πάνω από το κάθισμα, να πρέπει μετά να βάζω stickers. Εντάξει, γιατί δεν ξέρω την τεχνολογία να βάζω κινούμενα stickers. Υπάρχει, αλλά δεν την ξέρω. Άρα είμαστε μια οικογένεια στην οποία έχουμε face reveal του σκύλου και της μητέρας. Και οι υπόλοιποι τρεις δεν φαίνονται. Και οι υπόλοιποι τρεις έχουν μόνο voice reveal. Γιατί όμως? Για σκοπούς... Γιατί δεν θέλουμε. Για σκοπούς διατήρησης της ιδιωτικότητας της οικογένειας μας, Νικόλα μου. Γιατί προστατεύουμε την ιδιωτικότητα της οικογένειας μας. Γιατί. Θες να σου απαντήσει εγώ? Όχι, θέλω να προκρατήσεις γιατί... Εγώ γιατί προστατεύουμε... Γιατί δεν φαίνομαι. Να απαντήσω. Γιατί δεν φαίνομαι. Να απαντήσει η αδερφή σου και μετά να σου απαντήσω και εγώ και μπαμπά σαν αθέ. Επειδή είμαστε ανήλικα Νικόλα, είμαστε κάτω από τον 18 και δεν πρέπει να φανούμε στην κάμερα. Προστατεύουμε και την και ταυτότητα σας. Ναι. Ο Λάκης είναι ζώο. Είναι ζώο και είναι 18 χρονών. Εγώ είμαι κάτω από τον 18. Α, τότε μη... Ρωτάς χαζά πράγματα που ξέρεις τι είναι. Ο παπάς γιατί δεν φαίνεται. Και εγώ κάτω το 18 δεν είμαι. Και αυτός κάτω το 18. Ο μπαμπάς είτε είναι κάτω το 18 είτε είναι ζώο. Ποια είναι η πιο καλή επιλογή? Κάτω το 18 ή ζώο? Κάτω το 18. Σωστό. Είναι σωστό. Πάνω από το 18. Άρα είναι ζώο. Αφού είναι 52. Είναι έλογο ζώο. Είμαι κάτω των 18 πενταετιών. Επιάζεσαι τον Νικόλα κάτω των 18 πενταετιών. 18 πενταετίες, ξέρεις πόσα χρόνια είναι? 18 φορές το 5 πόσο μου γίνεται? 18 φορές το 5. Πρώτα λέμε. Και 5 φορές το 18. Παπά, για βρες το. Όχι! Να το βρει ο Νικόλας ή να το πω εγώ τώρα? Άντε, βρείτε το ένα σαν... Πες ρε Νικόλα, 5 φορές το 18 πόσο κάνει? Κάνε τις δεκάδες, κάνε τις... Μπράβο ρε Νικόλα, αυτά είναι. Είναι κάτω από 90 ο πατέρας σου. Αφού είμαι λοιπόν κάτω από 18 πενταετίες. Ότι πρέπει να είσαι 50, είπαμε ότι πρέπει να είσαι πάνω από 18. Αγάπη μου, περίμενε. Υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους δεν σας δείχνουμε εσάς και διαφορετικοί λόγοι που δεν δείχνουμε τον μπαμπά. Εσάς δεν σας δείχνουμε για να μην σας κλέψουν και τον μπαμπά δεν τον δείχνουμε για να μην τον κλέψουν. Διαφορετικοί λόγοι. Νικόλα, άσε με. Είπαμε φρόνημα, δεν θέλω να είμαι στα βίντεο. Δεν γι' αυτό... θέλει αγάπη μου. Ο μπαμπάς σου από τον καιρό που γνωριστήκαμε μου είπε ότι το σέβομαι που εσύ κάνεις αυτήν τη δουλειά που βγαίνει η φάτσα σου στο διαδίκτυο. Εγώ δεν θέλω να βγαίνει η φάτσα μου στο διαδίκτυο. Είμαι ιδιωτικός άνθρωπος. Είμαι I'm a private person. Δικαιούται. Είναι... Εγώ όταν γίνω 18 μπορώ να φανώ. Βεβαίως. Εσύ θα κάνεις πάλι γύρια μόλι γίνεις 18. Όταν γίνεις 18 μπορείς να φανείς, μπορείς να κάνεις και δικό σου κανάλι και ό,τι θέλεις. Θα μας χορέψεις το χώρο της κοιλιάς. Α, θέλω να κάνω και δικό μου κανάλι. Ναι, ξέρεις ναι. Το μωρό μου γιατί έχει αυτούς τους προβληματισμούς. Τους είχε και ο Στέφανος ο Πετρίτης αυτούς τους προβληματισμούς. Επειδή βλέπουν ότι έχει κάποιες οικογένειες στο YouTube που βγάζουν τα ανήλικα τα παιδάκια τους στα βίντεο. Ναι. Γι' αυτό τα λέει το μωρό μου αυτό. Ναι, και είναι και κάποιοι. Είναι και διάσημα παιδάκια. Κάτω ναι. Από 10 χρονών. Ναι. Εμείς ως γονείς διαφωνούμε με αυτή την πρακτική. Γιατί έτσι εκτίθενται τα παιδιά. Ναι, εκτίθενται σε κινδύνους τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι αθώα, οπότε είναι εύκολο στόχος για τους κακούς ανθρώπους. Μπράβο, ρε γωγό. Μπράβο, ρε γωγό. Ξέρεις τον Νικόλα μου πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί. Το ξέρεις αυτό? Εγώ το ξέρω. Έχει ανθρώπους που είναι κακοί. Και αυτό τι σχέση έχει να κάνει με το πρόσωπό μου? Αυτό έχει να κάνει με το πρόσωπο σου, ότι άμα βγαίνεις στο κανάλι και φαίνεται το πρόσωπο σου και σε βλέπουν, ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν ένα βίντεο. Κάποιες χιλιάδες άνθρωποι. Ναι. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας κακός ο οποίος να πει, α, να το κλέψω αυτό το παιδάκι. Να το απαγάγω. Και μετά να ζητήσω... Δεν λίτρα. Δεν θα ξέρει. Λίτρα. Δεν θα ξέρει που είναι. Δεν βγάζει καθόλου. Πες... Αφού δεν θα ξέρει που είναι το σπίτι μας. Α, καλά, είναι δύσκολο να βρούμε το σπίτι μας. Να βρούνε ναι, το σπίτι μας. Είναι δύσκολο. Please. Άμα κάποιος έχει κακές προθέσεις, αγάπη μου. Ποιο σπίτι μας είναι στην Ελλάδα, δεν όχι μπορώ. Όχι στο σπίτι μου, όχι.
Λοιπόν, Γιέ μου, άκου να δεις. Πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Άκου, Γιέ μου, να δεις. Η γνώμη μας είναι του μπαμπά και εμένα ότι εκείνοι οι οποίοι κάνουν βίντεο και βγάζουν χρήματα δείχνοντας τη φάτσα των παιδιών τους δεν κάνουν καλά. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε ούτε εμείς αυτό το πράγμα. Για να σας προστατεύσουμε. Όχι γιατί θέλουμε να σας στενοχωρήσουμε. Αλλά επειδή έχεις τέλεια φωνή και έχεις και πολύ ωραίες ατάκες, γι' αυτόν κάνεις, ακούγεται η φωνή σου στα βίντεο. Και επίσης, σε έχουν δει οι κοπέλες που είναι στο Zoom, δεν σ' είδαν? Ναι, με έχουν δει. Και τις χαιρέτησες και στείλαμε και βιντεάκια στην ομάδα στο Zoom στο τέταρτο επίπεδο. Κοίτα, όλοι σας θέλουν να μπουν στο Zoom για να με δουν. Α, μπράβο, τώρα το κατάλαβες. Δηλαδή, μετά όλοι θα θέλουν να μπουν στο Zoom για να με δουν. Μωρό μου. Λοιπόν, πόσο ξέρετε πόσους βαθμούς δείχνει τώρα το καντράν? 41. 40 πόσους? 40 λέει εδώ, αλλά 40. Νομίζω είναι μόνο 40. Εμένα πρέπει να δείχνει 40. Πρέπει να είναι και κάτι παραπάνω, παιδάκια. Λάκι. Λοιπόν, θέλετε να πείτε γιατί οδηγώ εγώ? Γιατί ξέρεις που να πάμε. Όχι. Καλό. Όχι, βρε. Δεν ξέρω. Οδηγώ εγώ επειδή το αυτοκίνητο του μπαμπά πήγε σε έναν κύριο. Λάκι, όλα αυτά τα τραβάμε για σένα. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν πρέπει να μπαίνουμε από τη μέσα μεριά στο roundabout. Σου πρέπει να μπαίνουμε από την έξι. Εγώ το σου το λέω, λες μου, όχι. Λάκι μου, όλα αυτά τα κάνουμε για σένα, αγόρι μου. Κανονικά μπαίνω. Ρε μάνα μου, σου έλεγα ότι αν να πάμε στο διπλανό, στο διπλανό στρίψιμο, πάμε από την εξωτερική πλευρά, και λες μου, όχι. Και λέω σου ναι, γιατί βλέπεις, όταν μπήκα από το εσωτερικό, δεν σταμάτησα για να με αφήσουν να περάσω. Καταλαβες? Τι εννοώ? Όλα καλά. Ας πούμε ότι κατάλαβα. Ρε baby, όταν έρχεσαι από τη... Όταν πας στη μέσα μεριά του ράντα, όταν θα στρίψεις αριστερά, δεν πας στη μέση πλευρά. Ναι. Ναι, αυτό λέγαμε. Γνωστό. Αλλά τι υποθετικές εκπομπολίες. Δεν μου λέει. Λέει ότι πάλι θα μαλώσουμε. Τι είπες, Νικόλα, ότι πάλι θα μαλώσουμε? Δηλαδή, μαλώνουμε συχνά, Νικόλα μου? Πόσο συχνά? Κάτσε, είναι Αντένα 2005 all over again. Πρωινόν το Αντένα 2005 all over again. Πόσο συχνά τσακωνόμαστε, αγάπη? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ο Χριστός είπα να λέει. Νικόλα, μας έδωσες. Μήπως είναι δύο φορές την μέρα που τσακωνόμαστε και ξέχασες? Ναι, δύο φορές. Μήπως τρεις? Μήπως τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Σε εκείνον το σπίτι να ακούγεται τίποτε άλλο εκτός από φωνές και καυγάδες? Αξιοπιστία. Κάτος. Είσαι δυστυχισμένος που τσακώνονται οι γονείς σου μέρα νύχτα, νύχτα μέρα? Τα γατόσκυλα. Μωρό μου, είσαι στενοχωρημένος που τσακώνονται οι γονείς σου? Ναι. Γιατί, αγάπη μου? Γιατί μπορεί να χωρίσετε. Μπορεί να χωρίσουμε? Ναι. Έτσι χάρηνες σου καμπάμε. Καλά. Δεν ξέρω αν είναι υπόσχεση ή απειλή, αλλά δεν χωρίζω. Νικόλα, αν είδανε τα ζευγάρια να χωρίσουν από ένα καυγά που προκλήθηκε από... Μια βλακεία. Από μια βλακεία. Εντελώς βλακείες. Και ναι. Χώρισαν τα ζευγάρια τόσο νωρίς, Νικόλα, δεν θα έχεις οικογένεια τώρα. Κοίταξε, άμα σκεφτείς ότι... Θυμάσαι που σου είπαμε ότι... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς, άμα χωρίζετε, με ποιον θα πήγαινε? Λοιπόν, με ποιο θα διάλεγες να πας? Με την Πενταγιώτησα. με ποιο θα διάλεγες να πας? Και με τους δύο. Οπότε θα πας και με τους δύο, δεν θα χωρίσουμε. Α, και εγώ έχω αυτή την, ερώτηση. Με ποιο θα πάω, ρε παιδί? Άμα λέω. Δεν θα. Άμα τύχει και χωρί. Όχι, δεν λέω ότι θα χωρίσουμε. Πιάστε ένα θέμα που δεν θα κοπεί τώρα, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Είναι τσάμπα σάλιο. Ναι, που δεν θα κοπεί, ρε μάνα. Το γνωστό θέμα, πότε φτάνουμε? Τσάμπα σάλιο. Πότε πάμε να φάμε? Τι θέλετε να φάτε? Όχι, υδατάνθρακα. Μπράβο ρε γογό, πες μας την εμπειρία σου με τους υδατάνθρακες, γογό. Ακούστε, όταν πήγαμε για φαγητό, πότε ήταν το Σάββατο? Προχθές, Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ. Λοιπόν, πήγαμε σε ένα εστιατόριο. Και φάγαμε υδατάνθρακα. Πήγαμε στον μπαλκόνι. Και επειδή δεν είχε κάτι άλλο εκτός από υδατάνθρακα, φάγαμε υδατάνθρακα. Και εγώ την επόμενη μέρα είχα διάρειες. Α, μάλιστα. Και εγώ μετά είχα πιει
Και όταν ήρθε η Zero Coca-Cola, τι έλεγε ο Νίκολας? Ναι, Οσανά. Ήρθε η Coca-Cola. Ψοφάς για μια Coca-Cola, Νίκολα? Τη λατρεύω. Τη ζωή μου δίνω για μια Coca-Cola. Λάκι μου, σαλιαρούλη μου, εσύ. Α, το γλυκούλι, έλα, Λάκι. Λάκι, είσαι βασιλιάς. Τι κάνουμε για σένα, βρε Λάκι? Βάζουμε και πλέγματα και μέγματα. Που λέτε, ο λόγος που οδηγώ εγώ είναι γιατί όταν οδηγεί ο μπαμπάς και έρχεται ο Λάκης και του στάζει τα σάλια του μέσα στο λαιμό, κάνει έτσι και δεν μπορεί. Και έτσι, αν είμαστε σε αυτόν τον αυτοκίνητο, γι' αυτόν οδηγώ εγώ, ναι. Αυτό το λόγο. Για να προστατεύσω τον μπαμπάν από τα σάλια του Λάκη. Θυσιάζομαι. Θυσιάζομαι, γιατί η γυναίκα πρέπει να είναι συνοδηγός κανονικά. Πολύς φεμινισμός έπεσε εδώ μέσα. Κανεί. Κανεί με τόσο φεμινισμό. Είπα σου την ιστορία μια φορά. Ακούστε, παιδιά, μια ιστορία. Παιδιά, ακούστε. Ναι. Είδατε εκείνον το αυτοκίνητο, το άσπρο, το μίνι που είχαν οι γονείς μου? Όχι. Ήταν έναν άσπρο μίνι. Το μίνι είναι μικρό αυτοκίνητο. Πολύ μικρό. Ναι, το έχω δει. Έχω δει κάτι. Τα νούμερα του ήταν JY κάτι. JY με δύο νούμερα. Τώρα έχει τρία. Ναι. Λοιπόν, ήταν μια φάση που ήταν ο αδερφός μου 6 μηνών. Εγώ ήμουν 3,5 χρονών. Οδηγούσε η μάνα μου, ήταν συνοδηγός ο πατέρας μου, γιατί η μάνα μου είχε άδεια οδήγησης από πιο νωρίς. Ο πατέρας μου τότε είχε μόνο μαθητική άδεια. Όταν έχεις μαθητική άδεια, σημαίνει ότι δικαιούσε να οδηγήσεις μόνο αν κάθεται ένας διπλωματούχος οδηγός δίπλα σου. Δεν δικαιούσε να οδηγήσεις στον δρόμο μόνο σου. Στο πίσω κάθισμα καθόταν η γιαγιά μου η Σοφία, η γιαγιά μου η Θέκλα, στη μέση του καθόμουν εγώ και από πίσω, πίσω από τα καθίσματα εκεί που είναι το. Όχι. Πώς το λένε, αγάπη του τον, είπα σου ξανά την ιστορία, είναι εσένα. Ποιος το μείνει? Ναι, το σημείο είναι που είναι μεταξύ των καθισμάτων και του πίσω γυαλιού, είναι σαν τη σχάρα. Μια εταζιέρα. Ναι, εκεί στην εταζιέρα είχαν το Θεό, είναι 6 μηνών. Όχι. Λοιπόν, οδηγούσαν η μάνα, άντε, οδηγούσαν η μάνα μου, ήταν δίπλα ο πατέρας μου, η μια μου γιαγιά, η άλλη μου γιαγιά, εγώ μέσα στη μέση και το βρέφος από πίσω. Κατάλαβες, πίσω από τα καθίσματα έχει ένα σημείο πριν το γυαλί. Αυτό μου θυμίζει. Αυτό μου θυμίζει μια ταινία που είχα δει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία σημειώστε ότι έγινε πριν 46 χρόνια. Υψηλά στάνταρ ασφαλείας. Πριν 46 χρόνια αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και οδηγούσανε για να πάνε από την Πάφο στη Λεμεσόν. Αυτά. Από τον παλιό τον δρόμο. Ναι. Στον παλιό τον δρόμο έχει ένα σημείο που έχει πάρα πολύ δύσκολο δρόμο, όλο στροφές. Είναι ο παλιός ο δρόμος που περνά μέσα από τις βάσεις των Άγγλων. Και στην άκρη του δρόμου υπάρχουν πολύ βαθιές παγκέτα, τα λέμε εμείς, σαν χράδρες. Yeah. Έλεγε ο πατέρας μου, άφησε με Κυριακή να οδηγήσω. Όχι, όχι, δεν έχεις άδεια. Να είσαι με Κυριακούλα μου να οδηγήσω. Όχι, εσύ δεν έχεις άδεια. Να είσαι με Κυριακούλα μου να οδηγήσω. Δίνει ένα πουφι Κυριακούλα, πέφτει στο παγκέτο, οι δυο τροχοί στον αέρα, οι άλλοι τροχοί στον δρόμο. Μέσα οι γιαγιάδες. Οδηγούσε η μάνα μου, ήταν δίπλα ο πατέρας μου και δίπλα από τον δρόμο είχε χράδρα. Και ο πατέρας μου έλεγε στη μάνα μου, άσε με εμένα να οδηγήσω, που ξέρω καλύτερα. Και του έλεγε, ναι, αλλά εσύ δεν έχεις άδεια, εγώ έχω άδεια. Ήθελε να οδηγήσει η γυναίκα. Οπότε πας στο χαντάκι με άδεια. Επήγε στο χαντάκι η γυναίκα, τα τροχή της στον αέρα. Βγήκε έξω και του λέει, οδήγα. Όλα αυτά. Όλα αυτά είναι ενισχυτικά της πίστης, γιατί άμα επιβιώσεις από όλα αυτά, λες που Θεός με πει. Για την άλλη φορά να ακούσετε ιστορία. Όχι, τούτη δεν πρέπει να την πω. Τέλος πάντων, να ακούσετε. Γιατί? Να καταλάβεις γιατί. Είμαστε στη Λεμεσόν και ερχόμαστε στην Πάφο. Οδηγούσε ο αδερφός μου 16 ετών παρανόμος. Ήταν συνοδηγός ο πατέρας μου. Εγώ και η μάνα με καθόμαστε πίσω. Ήταν μόλις έγινε ο καινούριος δρόμος, η Εθνική Οδός. Και σε κάποια φάση κάμινε ο αδερφός μου έναν επικίνδυνο. Ήταν πριν τον καινούριο δρόμο. Ψέματα, γιατί ήταν μονής κατεύθυνση, διπλής κατεύθυνση. Κάνει ο Θεοδόσης έναν επικίνδυνο προσπέρασμα. Η μάνα μου και εγώ πίσω, σε πλήρη συγχωρδία. Και ο άντρας, κανεί, ζαλίσετε. Και οδηγούσε 16χρονο παρανόμο στην Εθνική Οδό, βρε. Πες μου τώρα,
Να μην ενοχλεί τον οδηγό δηλαδή και την αυτοσυγκέντρωση. Ναι, να μην τον. Εμείς πίσω. Επειδή η ψυχή μας την κούλουρη η μάνα μου και εγώ. Νομίζαμε πως θέλει να πεθάνουμε, να σκοτωθούμε. Ο άλλος έκανε μας παρατηρήσεις. Ενόχλει. Α, σε δάγκωνε ο Λάκης, δεν θα το έλεγες με αυτόν το ύφος. Ήθελε να σε φιλήσει, εννοείς ο Λάκης. Όχι, δεν ήθελε να με φιλήσει. Δεν ξαναβάσκω άλλες βουβάλες. Δεν ξέρω πάντα γελάω όταν το κάνεις. Εμά έτσι να τσακρίσω. Εν τω μεταξύ παίζει να χασάζει τις κορνίζες. Πέ μου γε μου. Ζω για εκείνη την ημέρα που θα με πεις μητέρα. Άμα με πεις μητέρα θα κατουρίσω πάνω μου από τη χαρά μου. Εμείς δεν περάσαμε τις κορνίζες. Όχι εντάμε. Πες μου γε μου. Έλα ο Νικόλα. Μαμά! Αγάπη! Τρέλη, πες μου μαράκι μου, έλα! Αγαπούλη μου τώρα, θα έρθω να στο φτιάξω μωρό μου. Τώρα κάνουμε ζωντανά μαθήματα χειριστικότητας. Αλλά μπρος το αγάπη μου, θα σου δώσω ένα φυλάκι και όλα θα περάσουν. Και φτάσαμε στις κορνίζες, Έλενας Φρέιμ, and out, εδώ στη Δευτέρα, ναι, θα κατέβει και ο Νικόλας, έλα. Να κατέβω κι εγώ. Είναι τελεία. Θα βάλω. Έχω κρατήσει μία. Ό,τι θέλεις και να βγω, πού θα βάλεις όλα τα γυλιά. Αντί να πεις μπράβο Γεωργία μου, τι ωραίες κορνίζες, λες που θα τα βάλει. Ξέρει που θα τα βάλει. Ναι, γιατί είναι το σκορνίζες. Ναι, συνεχίζουμε το βίντεο και θέλω. Έχουμε τα δύο να φορτισώ, γιατί δεν ήρθα. Έχεις αγάπη μου να φορτίσεις. Έλα μωρό μου, όλα τα σύρματα βρίσκονται εδώ πέρα. Να σου πω κάτι. Ναι. Έχω μία κάρτα που είναι ένας Έλληνας. Wow, έχεις κάρτα Έλληνα. Έχω και το Harry Kane. Πόπο! Έφερες από τη Λάρισα το αλπού με τους παίχτες σου, ναι. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρεις τώρα όταν θα ανοίξουμε τα κουθιά μας. Το είχα δει όταν κάναμε τη μετακόμιση στη Λάρισα ότι ήταν σε ένα κουτί. Άμα ήταν σε κουτί. Ό,τι ήταν σε κουτί θα έρθει. Από τα διάφορα. Αγαπούλη μου, αυτός ο δρόμος σου θυμίζει κάτι. Νάιλ. Δευτέρα. Η ταπέλα που λέει Δευτέρα σου θυμίζει κάτι. Δεν έχουμε περάσει. Από εδώ δεν έχεις περάσει. Έρχεσαι από πάνω και πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν θυμάμαι αν έχω έρθει στο Αλφα Μέγα τη Δευτέρα. Ήρθαμε μαζί. Μαζί σίγουρα ήρθαμε. Μπορεί να έχουμε έρθει μια φορά, αλλά έχουμε πάει άλλες 50 στη Λακατάνη. Οπότε δεν θυμάμαι. Εντάξει. Λοιπόν, πήραμε τις κορνίζες της γογός η οποία εκορνιζάρισε μια τεράστια αφίσα του έραστου. Επίσης ζητάω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ζητάς ή δίνεις, δίνεις. Στους γονείς μου και στην ζητάς. Στην κοπέλα αυτή. Στην Έλενα την Πασμά που έχει τις κορνίζες εδώ στη Λευτερά, ναι. Θα κάνουμε και room tour όταν... Βέβαια, όταν θα τελειώσει το δωμάτιο και θα μπουν και οι κουρτίνες και όλα, θα κάνουμε ένα room tour. Πάλι με χρόνους με καιρούς. Δεν σε πιέζει κανένας, αγάπη μου. Νιώθεις πιεσμένος. Όχι, οι κουρτίνες βάζεις... είναι εύκολες. Η αποθήκη είναι ζωή. Την αποθήκη να είστε. Τη φτιάξουμε και αυτή. Σιγά σιγά. Έναν. Κάμαμε τόσα πράγματα όλους αυτούς τους καιρούς. Σκεφτείτε πόσες δουλειές έκαναμε από τις... Πότε να σας πω. Από τις 20 Ιουνίου 15 Ιουνίου μέχρι τώρα, 1,5 μήνα, πόσες πολλές δουλειές επιτύχαμε. Πόσους στόχους επιτύχαμε. Η αποθήκη που έμεινε είναι το λιγότερο. Τώρα προς ποια κατεύθυνση πάμε. Τώρα αγάπη μου θα πάμε δεξιά. Τώρα δεν πάμε. Δεξιά. Ήρεε ο κόσμος μακριά. Ναι μωρό μου μακριά. Αγάπη μου. Τρία μου καμένη μπαταρία μου. Έμαθε τώρα τούτος. Δηλαδή, σου άμα τη λέω μαμά, ότι μου, θα μου λέει ναι, ναι, μωρό μου, πες. Α, και θα βγούμε στο ρόντανο. Γιατί λες το μαμά, τώρα κατάλαβα που γίνω. Πάμε δεξιά θέση όλες. Με ρωτάει που θα πάμε και το απαντώ.
Με ρώτησε πού θα πάμε τώρα και του λέω. Εγώ ρωτάω σε πόση ώρα φτάνει. Α, καλή ερώτηση. Δόκιμη ερώτηση σε λίγο. Δόκιμη και καθόλου, και καθόλου συνηθισμένη. Πρωτότυπη. Θα πάμε στο Super Home Center γιατί θα πρέπει να αγοράσουμε και άλλα πέλετ για την κάτα να τα τρώει ο σκύλο. Αλλά πελέτ να κατουρά παίρνω γάτα και να τρώω ο σκύλο. Το χάρο να πει τι έχετε χθε ο Λάκη. Να προτείνω κάτι. Πες το εσύ. Για πες τι έγινε. Ο Λάκης έτρωγε τα κακά της κάτω. Έφαγε μία γκουραδίτσα ο κακομύρης και το κάναμε. Μα ή το λιχουδιά. Μα ή το νοστιμοτάτι. Για ίσια πρωτεΐνη. Φουλ πρωτεΐνη. Φουλ πρωτεΐνη τα κουραδάκια για το Λάκη. Για εμένα είναι χάλια πρωτεΐνη. Δεν μπορώ. Ήταν, κοίταξε, ήταν πρωτεΐνη στη βάση της Νικόλα. Λίγο μυρωδάτη όμως. Πώς δεν μπόρεσε και το φάγε ρε φίλε. Είναι πολύ μυρωδάτη. Και θέλετε να πούμε και ποιος ξεχάσε την τουαλέτα της γάτας κάτω και μπόρεσε ο σκύλος να φάει την κουράδα της γάτας. Ή δεν χρειάζεται να το πούμε. Το είδαμε, μια το είδαμε, δύο τώρα το μάθαμε. Το μάθαμε. Ότι ο σκύλος είναι κοπρολάγνος. Έχει μέσα τσάντα μου μωρό, μάντε λέω good luck. Αιδιάζω, όχι αιδιάζομαι. Είναι ενεργητικό το ρήμα, να ιδιάζω. Είμαι μια χαρά. Πες το ανακατσό που είναι και ενεργητικό. Μην ανακατσάς. Μην ανακατσάς. Πες το Νικόλα, ανακατσό. Ανακατσό. Όχι, ανακατσό. Ανακατσό. Ου, ανακατσό. Πες το, λοιπόν Νικόλα, άκου να δεις, άκουσε η φίλη μου η Σιδώρα. Έχει μες τη τσάντα μου, μωρό, μάντε λεδό σε σκόρες μου. Η φίλη μου η Σιδώρα, Νικόλα, που είναι στην Αμερική. Είδεν το βίντεο που είπε στο Φικιομπάρ και ξετρελάθηκε. Μου λέει ότι καινούργια λέξη λέει ο Νικόλας θα μου τη λες. Τι άλλο είπε σε εκείνο. Φικιοκλάμπ είπε, όχι. Φικιοκλάμπ, ναι, στο Φικιοκλάμπ. Τι άλλο είπε, είπε. Ανατρίχε όλα μου το είναι. Ανατρίχε όλα μου το είναι. Όντω, ε, όντω. Πε και το ανακατσό. Επειδή η μαμά είχε δείψει από ψάρι. Αγάπη μου, δεν άγγε να με λες μαμά και Θέκλα να με λες, εγώ το ξέρω ότι με αγαπάς. Τώρα για εμπλάκα που κάνα προηγουμένως, δεν είναι ανάγκη να μου πεις μαμά για να νιώσω ότι με αγαπάς ως γιος μου. Το νιώθω ότι με αγαπάς. Είναι φυσιολογικό να μην γυρίζει η γλώσσα σου να το πεις. Άσε που κάνουμε εμπλάκα, ναι μωρό μου. Άσχετο, είναι απαραίτητο να πάρουμε σήμερα πέλετ. Φοβάμαι λίγο μέσα πίσω επειδή έχουμε τα γυαλιά να μην έχουμε καμία απώλεια. Τα πέλετ είναι μαλακά μάνα μου. Είναι βαριά. Νομίζω ότι εκεί που είναι το πλυντήρι, εκεί που είναι τα πλυντήρια και τα στρωματήρια έχει πέλετς. Έχει έναν κιλό δύο. Κα, και εμένα λίγο με πειράζει με το σάλι που παίρνει. Ανακατσάσαι σου δηλαδή. Ανακατσάσαι. Κατάλαβες, είναι παράλληλος ο δρόμος της Δευτέρας με το ρε αγαπή. Ναι, κατάλαβα. Μακριά. Μαζί μας έρθει εδώ μακριά. Της Πρωτοψάλτη. Μακριά. Μακριά. Σε πήρε ο κόσμος μακριά. Αγάπη μου, έτσι είναι σκυλή. Η Πρωτοψάλτη, αγαπημένη μου τραγουδίστρια, όσον καιρό είχα συνδύσει το αυτοκίνητο μου, ήταν συνέχεια συνδύσει Πρωτοψάλτη, όλα όμως. Μετά την ξεπέρασα. Από πότε? Από πότε την ξεπέρασα με το ψάλτη? Από πότε άκουγες? Πρωτοψάλτη την άκουγα από το 2003-2004 τότε. Το 2. Το πρώτο συντύπ ever που το πήρα στα χέρια μου και το χρησιμοποίησα. Γιατί είπαμε την ιστορία, ενώ ότι έφερε με ένα συμφοιτητής με ένα συντύπ. Είπα σου τη φάση ρε, ναι. Στο δεύτερο έτος. Ήταν ένας φοιτητής που έφερε μου ένα CD που το έφτιαξε μόνος του και είχε πίσω γραμμένα έτσι με ωραία καλλιτεχνικά γράμματα 14 τραγούδια.
διαβάσω ένα CD που μου έγραψε ο αδερφός το 1997 με τα τότε hit του Φίβου Δελιγοριά, του Μαχαιρίτσα και του Κότσιρα. Και το είχα τότε, είχα ένα Mazda 626, ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που αγόρασα, ένα μεταχειρισμένο, και το είχα συνέχεια και του βγάζα την ψυχή μου. Τους είχαμε πάνω στο κουτάδι. Εντάξει. Μου δεν κοιτήσω, δεν δικλώ καν να το κοιτάξω. Δεν δικλώ καν να το κοιτάξω. Δεν δικλώ. Όπω, παλιά κέντε. Μόνος του σκεφτόταν. Του είχα κέντε. Σταμάτα! Και συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Και το άλλο μου λέει συγγνώμη, μισόχθη. Το sorry, μισόχθη. Συγγνώμη, μισόχθη. Θα κατεβάσουμε τα κοπελούδια ή θα μείνουμε μόνοι. Θα κατεβούμε μόνοι μα. Όχι, όχι μόνοι. Όχι μόνοι μα, θα πάρουμε και τα κοπελούδια μα. Άντε. Ναι, πάρτε τον μαζί. Θέλω να μείνω μόνοι. Μπράβο, έλα Νικόλα. Έρχεσαι με την οικογένεια εσύ και εγώ μένω με το σκύλο. Να εντάξει, όλα καλά. Επιβιώσα. Όλα good. Πώς πήγαινε αυτή η εξόρμηση στο μολ. Χάλια. Γιατί γίνεται. Χάλια, πήρες φάνκοπο. Πήρες ένα φάνκοπο. Χάλια, γιατί. Πήρες μότσι. Πάντα θα υπάρχει ένας λόγος να είναι χάλια, παιδιά. Να πω το γιατί. Να πεις το γιατί. Ποιος είχε έρθει χθες στο μόλ, ήταν 8 χρονών, ήταν κούκλος, ναι. Ήταν ψηλός, ήταν και αδυνατός. Και τότε κάτσαμε πολύ λίγο. Ναι. Αχ, θέλω κι άλλο κι άλλο. Και τον έλεγα Νικόλα. Ναι, φανταστήκες όμως να είναι καθώς σου να πολύ και βαριώσουν και μετά δεν είχες ποτέ ξανά όρεξη να έρθεις στο μόλ. Ενώ τώρα έχεις κάποιο λόγο να ξανάρθεις, καταλαβες. Για σένα να το κάνουμε. Δεν βαριέσαι ρε Θέκλα, ρε Νικόλα. Εντάξει και η μεγάλη μου έλεγα ρε μαμά, ρε μαμά. Όχι μαμά, ρε μαμά. Άντε ρε μαμά. Μαμά. Μαμά, 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 ρε μαμά. Ρε μαμά. Λάκη πώς πέρασες εσύ στο μολ. Δεν ήταν στο μολ. Δεν ήταν στο μολ, πού ήταν ο Λάκη. Εξαρτούσε καθήκοντα σκοπό. Ήταν high underground. Ήταν σκοπός στο αυτοκίνητο με κλιματιστικό, σας παρακαλώ. Και ο πατέρας σας δεν ηρεμούσε. Ναι, δεν ηρεμούσε να έρθουμε στο σπίτι. Στο αυτοκίνητο, μην τυχόν και σταματήσει η μηχανή και πάθει κάτι ολάκι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, το έχεις. Το έχεις λεβέντι μου. Μπράβο. Κρατά Mercedes ο άνθρωπος, ρε αγαπή. Άμα κρατάς Mercedes, πας όπου γουστάρεις. Και ανάποδα λεβέντι μου. Η φάση μου, η φάση που βγήκα ένα βράδυ ένα ραντεβού με έναν τύπο, ο οποίος οδηγούσε, εντάξει. Με τώρα η κουβέντα τούτη μιλώ σου το 14, το 15. Βάζει 10 χρόνια. Επήγαμε σε ένα μαγαζί που είχε ζωντανή μουσική.
τα εμπέτικα. Εγώ λέω του, κοίταξε, επειδή δεν οδηγώ θα πιω. Αλλά εσύ επειδή οδηγείς, σε συμβουλεύω θερμά να μην πιεις. Μην ίσχυς. Λοιπόν, να γελάσεις πολλά με την ιστορία. Τέλος πάντων, έπινε. Μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο να φύγουμε, να με πάρει σπίτι μου. Πάνω στο ράντα πότε σου είναι στην ομία. Α, επίερα ανάποδα στο ράντα. Μπήκε ελληνικά, δηλαδή. Ναι! Σταματά τον αστυνομία. Με συλλάβαν. Λέει μου, κυρία, ναι, είμαι ο αστυνομικός. Θέλετε να σας πάρουμε στο σταθμό μέχρι να αφήσουν τον άντρα σας. Δεν ξέρω άντρα μου, αλλά του έκανα ραντεβού, ευκήκα μόνο, δεν ξέρω ξαναυκολά. Εγώ λέω του ένα ραντεβού ευκεί καλά, αλλά τότε οπότε καταλάβαινες δεν θα ξαναυκώ. Καλέσαμε αστυνομική ταξί, είναι πια σπίτι μου. Κατά η ώρα 3-4 στο πρωί χτυπά το τηλέφωνο. Ένα σταθερός αριθμός. Τον αφήσαν ελεύθερο. Δηλαδή μου γεια σου με τον άδε, στα κρατητήρια και δώσα μου μόνο να είπα μου ότι μπορώ να πιάσω τηλέφωνο και πιάσω σε σένα, ενώ του κακό. Κακός με πιάσε σε μένα, λάθος. Κακός άλλο του, γιατί αν όντου σε ένα τηλεφώνημα μόνο που σα βήκαν να κάνεις και να πιάσεις κανένα δικηγόρο, κανένα έτσι. Μα γιατί λέει μου. Δεν πήγες του The Rescue να έχω. Γιατί να πού είναι μόνο σωστό ρε, άνθρωπος ο οποίος εν σκέφτεται σοβαρά ότι είναι οδηγήσει. Επίσης να πού θα πού το πράγμα. Η αστυνομική έριξα πολύ γέλιο. Είστε εσείς, εγώ θα αφιερώσω τον χρόνο. Εντάξει, εντάξει, η κόρη μας καμία σου ήρθε. Ο σκυλούμπης μας, σκυλούμπη μου, σκυλούμπη μου. Ο σκύλος τι κάνει? Είναι μια χαρά. Και είναι κάμπος ο νερό να φτάνει. Ο σκύλος μια χαρά την είχε. Στο αυτοκίνητο με στο air condition. Χαλάρωνε, ξεκουραζόταν. Όλα καλά. Εσύ που περπατούσες. Και είχες και την κουστοδία σου. Το μεταξύ το πρόβλημα είναι μετακομμένος. Και ξέρεις ποιον είναι. Σάζεις το ένα, χαλά το άλλο. Πολύ καλή μέρα σε πέρα, λοιπόν. Τέλεια μέρα σήμερα. Εντάξει. Τέλεια μέρα σήμερα. Πάμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα και ανοίγουμε 13 σε αυτή την οικογένεια. Αυτό πρέπει να το δούμε κάπως. Ρώτησα απλώς. Σηκωθήκαμε 7 η ώρα να φτιάξουμε τα μάξι και ήταν σαν να ψάχναμε να φέρουμε δορυφόρο πάνω το καλό χωριό. Ρίψες, λέει μου πάνω, εγώ να σηκωθώ το πρωί και να μην σηκωθώ ώρα 7 και να πάω σε ένα μέρος που μου είπαν να μου φτιάξουν το αυτοκίνητο μου, εντάξει. Σημείωσε ότι σηκωθήκαμε σύνορα πριν που σένα, γιατί υπάρχει ένα σκυλάκι, ονόματα δεν λέμε, νικολύψεις δεν θίγουμε, το οποίο με ξύπνησε, είναι ώρα 6.30 το πρωί. Κυρίες και κύριοι. Γιατί είχε κινήσει στο έντερό του. Ξέρω ότι ήταν μπουζέ. Δεν σηκώθηκα από το κρεβάτι μου. Περνά σε λάκι λαλό του. Και γύρισα λίγο το μαξιλάρι μου στα αριστερά, γιατί μπορούσε με ο φχένας μου. Θυμήθω να πιέζα το μαξιλάρι μου. Ξέρω ότι το μαξιλάρι σου. Ναι. Και σηκώθηκε το μωρό μέρα 7, επειδή έμπωσε να κάνει δουλειά μου. Ήρθε πίσω άπραγο. Σκέφτεσαι εσύ όμως. Στα κατεχόμενα για να οπότε λαλό του, εγώ μετά έκαμε εγώ κλικ και θυμήθηκα τον καιρό του Κουκουφκιάου, τον καιρό του Νόε, ότι ήξερα έναν κύριο Κουκουφκιάου. 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 Τι σημαίνει αυτό. Κουκουβάγια. Α, της Κουκουβάγιας. Εντάξει. Τον καιρό του Ατσουτσού. Του Ατσουτσού. Είχε έναν κύριο. Σχέδιο Ατσουτσού. Που του έκανε και μεγάλη ζημιά του κυρίου, είπα στον κουβέντα, ναι. Ποιος το έκανε? Ο Λάζαρος, όχι εγώ. Είχα κάνει έναν dinner party στο σπίτι και ήρθαν τόσο ο κύριος με τον γιο του. Ο Άτσισον. Όχι ρε, ο Γιώργος. Ο Γιώργος, φανατικός της Ομόνιας. Η Ομόνια είναι μια ομάδα ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Ο Λάζαρος ήταν φανατικός του ΑΠΟΕΛ. Καλά, τότε η κουβέντα πρέπει να γίνει το 9. Οπότε το 9 ο Λάζαρος ήταν 12 χρονών.
Και ο γιος του Γιώργου ήταν 9. Ήταν συνομιλίκος της Κυριακής. Φανατικός της Ομόνιας ο Γιώργος. Ήταν και ο έλεγχο του γιου του να είσαι με την Ομόνια. Εντάξει, τούτες οι δύο ομάδες έχουν rivalry, παιδί, έχουν αντιπαλότητα. Στην Αθήνα είναι ο Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ που έχουν την παρομοία. Ολυμπιακός και έχουν την αντιπαλότητα. Νομίζω ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζει. Τέλος πάντων, κάτσαμε να φάμε, είναι και άλλον κόσμο. Και άμεσα κάποια φάση λέει το Λάτσαρος του Γιώργου, Γιώργου, είχαμε λίγο στο δωμάτιο. Να σου κάνω λίγο κάτι είχες. Λαλή, εγώ να πάω με το γιον του Γιώργου, λέω το όνομα γιατί μου λέω χαρακτηριστικό, να μην λαλώ τη λαλώτα οικογενειακά τους. Λαλή, να πάμε για λίγο στο δωμάτιο μου με τον τέτοιο. Οπότε πάει στο δωμάτιο, περνά λίγη ώρα, βγαίνει box ο γιος του Γιώργου. Είπαμε, ο Γιώργος φανατικός ομονιάτης. Βγαίνει box ο γιος του Γιώργου, φορεί έναν κασκόλ του Αποέλ γυρισμένο καιρό μου το λαιμό του, έναν καπέλο του Αποέλ πας στο κεφάλι του, Αποέλ, αυτό ήταν. Τι έκαμε τσάμε, έκαμε τον Αποελίστε λέει ο Λάζαρος. Μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε τι του είπε με τσινό δωμάτιο. Επίσης άκουσες τον Γιώργο σήμερα με τι φως σου είπε συντηρούμε το από έλτς, πως σαρούμε το του είχε μείνει πίκρα ακόμα. Έμεινε του πίκρα, ναι, γιατί λαλί μου, θα ξέρω το εσώ σου λαλί μου. Διευθύνεται το γιο μου. Μεταξύ εγώ να ασχολούμαι με ομάδες. Εγώ είναι ο Λάζαρος ασχολητούν με ομάδες. Αφού σπούδασε και τις ομάδες ο Λάζαρος. Τέλος πάντων, θυμηθήκα εγώ τον Γιώργο, διάμενε στον Γιώργο. Ο Γιώργος εδώ και μας οδηγίες, στα πάμε στον κατάλληλο άνθρωπο και πάμε στον κατάλληλο άνθρωπο. Δηλαδή καταλάβατε, σηκώθηκε ο άνθρωπος η ώρα 7, η ώρα 8 ήταν κάτω Λευκοσία. Η ώρα 9.30 ήρθε πίσω στο Γοργόν Άπραγος και ο λίγο δισκασμένος. Μα του δε με πειράζει μάνα μου, θα πάμε όλοι μαζί και ξεκινήσαμε κομβόι. Και ξεκινήσαμε το quest. Κομβόι, μπροστά επίμπησε σου με τον Νικόλα. Πίσω εγώ με τη Γεωργία και κάναμε και το βίντεο της Κυριακής. Ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 και άνω. Χαρολογή. Κάτι στον δρόμο. Βέβαια. Αυτό είναι. Μα νομίζω. Και ήθελα να ήμουν και εγώ στο βίντεο. Στο ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 και άνω. Δεν είναι αυτό το βίντεο. Αφού σε 8, πώς θα είσαι στην ψυχοεκπαίδευση για 12 και πάνω. Δεν είναι αυτό το βίντεο για σένα, Νικόλα. Είναι για 12 ετών και άνω. Να το ακούσει κι εγώ. Για σένα θα κάνουμε ένα με θέατρο σκιό. Πρέπει να κάνουμε και μια σειρά βίντεο με τον Νικόλα. Θα μιλούμε, τι θα μιλούμε στα βίντεο που να κάνουμε τον Νικόλα. Μπορούμε να μιλούμε για Funko Pop, τι άλλα πράγματα, τι άλλα ενδιαφέροντα έχεις Νικόλα. Για Xbox. Για Xboxing. Xbox, ναι. Xbox, ναι. Τι άλλο να μιλούμε. Για... για γάτες. Για ποδόσφαιρο. Για κάρτες του έχουν μπαίνει παίχτες. Ναι, όμως πού είναι το άλμπουμ που είπαμε. Άλλο πρόβλημα και τούτο. Πού είναι αυτό το άλμπουμ. Θέλεις να ανοίξεις φαλίες που λέμε στην Κύπρο. Ναι. Φαλίες είναι τρύπες. Λούκι να παίζεις μέσα. Έχεις μέσα στις κάσες στην αποθήκη και το άλμπουμ και κάτι Funko Pop και διάφορα από τούτο. Οπότε μην ανοίγεις φαλίες. Νικόλα. Ω, Νικολάκη. Μη στεναχωριές. Το άλμπουμ σου έχει αφιχθεί στο νησί ασφαλές. Να ρωτήσεις. Είναι safe. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Θα βάλουμε σήμερα τώρα ή αύριο ή μεθαύριο ή δεν ξέρω. Νομίζω μεθαύριο να ακούγεται πιο καλά από αύριο. Νομίζω η επιλογή γάμου. Όλα την επιλογή γάμου. Μην κάνεις όπως τον πατέρα μου. Ο πατέρας που στα Μιτσάκου, Νικόλα, δεν κάνουν ο πατέρας μου. Μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Πού θα πάμε, μπαμπά, δεν ξέρω που μας πάρει το τιμόνι. Πού θα πάμε, όπου μας πάρει ο δρόμος. Πού θα πάμε να μας πάρουν οι ρόδες. Έσπασε μας τα νεύρα μας, ρε φίλε. Κάμε τσι τα ίδια. Ναι, το έχω παρατηρήσει αυτό. Τι κάμε σπάρω με μαντρά μου. Πώς το πες αυτό, που προτού να γεννηθεί. Η νύφη πριν να γεννηθεί τη πεθερά τη μοιάζει. Ναι. Στην περίπτωση μα ο γαμπρό πριν να γεννηθεί του πεθερού του μοιάζει. Αλλά θέλω να γνωρίζει ποτέ γιατί είμαστε no contact. Ναι. Δεν μα κάνουμε. Φαντάζομαι πόσου διαφορετικού τρόπου απαντούσα στον Νικόλα που με ρωτούσε σε ένα ταξίδι τριών ωρών. Πότε φτάνουμε, πότε γύρω στις 7 φορές την ώρα. Και πρέπει να βρεις κάποιες απαντήσεις, να απαντάς πάντα, να μην λες συνέχεια το ίδιο πράγμα. Εγώ βρήκα τρόπο να το ξέρει ο Νικόλας. Βάζω τα Google Maps
στη τηλεφωνία. Και αυτό μου το κάναμε. Και δεν βλέπει ο Νικόλας την ώρα και ξέρει. Δούλεψε για λίγο. Μετά λίγο δεν έφτανε ούτε και η εκτιμόμενη ώρα. Άφηξε. Δεν έφτανε. Έβαζε και εσύ το μωρό μες στο αυτοκίνητο και έπαιρνε στο κουτιλάρι σας στην Αθήνα. Ρε κουμπάρε, ταλαιπωρεί τον πλασματιθιό. Είναι Νικόλα μου. Είδες, αφού ήθελε να βλέπει η γιαγιά και το μωρό. Δεν ήθελε να πηγαίνει στην Αθήνα. Εσύ σου να πηγαίνει στην Αθήνα. Ναι, αλλά Νικόλα, όποτε είχαμε σημαντικό event στην Λάρισα, βλέπε πάρτι και λοιπά και λοιπά και παρές, κόβαμε τα θύλα, καθόμαστε στα πάρτι, το θυμάσαι αυτό. Τις θυσίες του πατέρα σου ξέχασες τώρα. Θυμάσαι. Και ποια θυσία έχω κάνει εγώ. Ποια θυσία έχω κάνει εγώ για σένα. Λάκη τραγούδα, γιατί έτσι ωραία να το πεις καλύτερα τραγούδα. Τον Λάκη. Αν τραγουδήσει ο Λάκη θα τη φάω. Δεν το λάκι, τι χαρούμενο κοπροσκυλάκι που είναι καλούλι. Είναι πολύ καλό αυτό το κοπροσκυλούλι, είναι τέλειο. Και επίσης ξέρεις γιατί είναι χαρούμενο ο Λάκι. Γιατί δεν τον παίρνουμε την ολυγκά στα αυτοκίνητα, τον Λάκι τον παίρνουμε στα αυτοκίνητα. Σωστό. Σκεφτικές. Εντάξει, η Ολίδια εδώ πού ήταν. Εγώ είμαι λυπημένος. Γιατί είσαι λυπημένος, γε μου. Πες μας γιατί είσαι λυπημένος. Τι έχεις, Νικόλα. Πολλά τα προβλήματα ρε πάνω. Εδώ κάμε του να φάει μόνο 4 λίτσι. Οξα 5, μοτσί, 5. Πόσα μοτσί φάεις. Πόσα μοτσί φάεις. 3. Ελά, ήταν 4 το λιγότερο. 3. 4 το λιγότερο. Και έναν ο πατέρας σου 5. Αφού 3 έφαγα. Κατάλαβες τώρα τι ζάχαρη έχει κάνει κίκρινη. Εγώ είπα σου για το καρπατάκ. Ήδη έχει κάνει κίκρινη ζάχαρη. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, το ένα πρόβλημα ήταν τα μότσι. Το άλλο το πρόβλημα ποιο ήταν ότι τότε να του βάλεις το ράφι. Το άλλο το πρόβλημα ποιο ήταν. Το ράφι το απαντήσαμε ή να απάντησε κάμα. Το άλλο πρόβλημα ήταν ότι δεν κάτσαμε πολύ στο μόνο. Δεν κάτσαμε πολύ στο μόνο. Δεν το ράφηκες να πάει στα ηλεκτρονικά. Μετά βάλαμε στο βίντεο ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω. Ρε Νικόλα, πραγματικά πολλά σου βάλα τα βάρη της ζωής σου. Πώς τα αντέχεις? Τα αντέχεις? Έχεις ψυχική ανθεκτικότητα? Έχεις resilience? Ψυχική ανθεκτικότητα. Λοιπόν, εγώ νομίζω έχω μια λύση. Μέσα στη τσάντα μου έχει ένα σακούλι με μότσι. Να δώσεις ένα μότσι του μωρού να το κόψει μου. Έχω σου μέσα στη τσάντα μου ένα μότσι. Θέλεις ένα μότσι, Νικόλα? Η γογότα από εκεί έχεις ένα μότσι, γιατί παίρνονται γεμάτα ζάχαρη και η ζάχαρη της δημιουργεί προβλήματα. Ο Νικόλας περνάει αλόβητο. Είναι εσύ που είσαι στα προβλήματα. Είναι εσύ που είσαι στα προβλήματα να τρώει. Το ειρωνεύτηκε στο παιδί μου. Δεν ειρωνεύτηκα, παιδιά. Ζήτα συγγνώμη. Ήταν νέκινγκ αυτό που έκανα. Ζήτα συγγνώμη. Συγχωρείς τον πατέρα σου, Νικόλα. Καλά. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει το ποτάμι. Θέλω, Νικόλα, πάρε ένα καταπραϊντικό. Περιττώνω να σας πούμε ότι σηκωθήκαμε με ώρα 6, ότι ώρα είναι 3:20, τώρα πάμε στο χωρικό μας να μαρέψει ο άντρας μας να φάμε. Και μετά να πίσω στη Λευκοσία να πούμε το στυλιό να τρώμε. Θες να πεις τώρα σε ποιο σου πει να πιέσεις αύριο θα το πιστεύει. Ε? Να σε ποιο τηλέφωνο σου πει να το πιέσεις αύριο θα το πιστεύει. Ευχαριστώ. Αυτό το σκέφτηκα πριν από κανένα 20 άλλο. Εγώς την ώρα που το σκέφτηκα και εγώ να τρέμει. Ρε τον πούσα να σου το πω. Νίκο, δεν θα ήταν καθόλου άσχημα, αν μου πει η Ελλάδα το πρωί. Ξέρεις ότι μπορείς να μου πάρεις ένα τηλέφωνο ξανά. Όχι, δεν θα το προκαλέσω αυτό. Γεια σου κύριε Κωστή, είμαι ο Παναγιώτης και αυτός που σε έχω πάρει 3 φορές, είμαι ο Πάνος. Θα σου εξηγήσω επακριβώς. Δεν θα το προκαλούσα όμως αυτό, γιατί αν τελειώναμε σήμερα θα είχα άλλη αίσθηση το βράδυ, τελειωμένα σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε και το ΑΙ, τα άχημα, τα άχητα μας. Και μετά
είναι αυτό το πράγμα που με ενοχλεί εμένα. Αφού και εσύ είσαι έτσι αχώδη και ανυπομονό, γιατί δεν καταλαβαίνει το παιδί μου να αχώδη και ανυπομονό. Να κάνει αψού και ευκάλεστο. Αψού. Για τον Νικόλα, λέει. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Ο Νικόλα είχε ακριβώ επακριβώ το χαρακτήρα σου. Ναι, Νικόλα μου. Όχι. Δεν είσαι. Δεν είμαι ναρκισιστή. Γιατί ο παπά είναι ναρκισιστή. Ναι, εσύ το λέτε. Εμείς κατηγορούμε. Πότε είπαμε ότι ο παπάς είναι ναρκισιστής, δεν μπορώ. Αφού όταν μεγαλώνετε δεν λες ότι είναι ναρκισιστής. Κάτ. Λέμε τα οικογενειακά. Λέμε τα οικογενειακά. Έχουμε προβλήματα εμείς ως οικογένεια. Ποια είναι τα προβλήματα μας, για πες. Ότι θα κάτσω πάλι στο μόνο. Ότι θέλεις να κάτσεις πάλι στο μόνο. Αυτά είναι τα οικογενειακά μας προβλήματα, κύριε. Να κάτσεις κι άλλο στο μόνο. Ναι, τα οικογενειακά μας προβλήματα. Κοιτάξτε, μακάρι όλες οι οικογένειες αυτά τα προβλήματα να είχαν. Το παιδάκι τους θέλει να κάτσει κι άλλο στο μόνο. Γιατί κουράζει. Αγάπη μου, είπαμε ότι μέσα στον Αύγουστο θα πάρουμε 2 εβδομάδες άδεια. Θα κάνουμε τα βίντεο από πριν. Και κάθε μέρα θα πηγαίνουμε βόλτα. Κάποια μέρα θα πάμε και στο μόνο να κάτσουμε τις ώρες. Εντάξει. Γιατί δεν ήταν καμία ώρα. Ήταν μόνο 2 ώρες στο μόνο αυτές. Ήταν λίγες. Επίσης, θα πάμε και στη θάλασσα. Πότε? Εκείνες τις μέρες που έχουμε να δει. Επίσης, το 15 Αύγουστο θα έρθει η θεία Αριστονίκη σπίτι μας. Το ξέρω. Επίσης, θα πάμε και βόλτες. Τώρα που θα φτιαχτεί το αυτογιόν του μπαμπά και θα έχει πίσω το σκυλοκάγγελο. Να κρεμαστεί ο σκύλος στα κάγκελα. Το κυκλίδωμα. Το κυκλίδωμα. Το σκύλο κυκλίδωμα. Ού, που μας βάζει ο δρόμος θα πηγαίνουμε. Ναι, κλά. Ναι, μωρό. Καταλάβω. Θα σου βάλω αυτό κολλή του να χωρίς. Όλα καλά, όλα ωραία. Είδες αγάπη, όσο πάμε στα χωρικά μας πέφτει η θερμοκρασία. Δεν είναι 37 βαθμούς. Βαθμοί τώρα. Όχι, ρε, ψηλά με την κρούσο. Και σε με κάτι σαν την κρίση πανηγόνα. Ορίστε. Και σε με κάτι σαν την κρίση πανηγόνα. Τώρα. Γιατί. Κάτι σαν flashback. Είτε συγκεκριμένο. Όχι. Ξέρεις, παλιά όταν είχα κρίση πανηγού το 8, το 9, το 10. Και αν με κυρίως να οδηγούσα. Και νομίζω είναι η φάση που βλέπω τον ίδιο μάνο στα χέρια μου, γιατί τότε που είχα αρχίσει λίγο τη φωτοαναισθησία και καθώς οδηγούσα όταν έβλεπα τον ίδιο μάνο στα χέρια μου, φοβόμουν ότι ήταν να πάθω αλλιώ σοκ. Ξέρω γιατί το πάθα. Επειδή εκεί που έλεγα ότι είναι να πηγαίνουμε βόλτες, σκέφτηκαμε στο μυαλό μου ότι να πάμε και στην Πάφο. Και μόνο που σκέφτηκα να πάθουμε την Πάφο, είναι πάθα κρίση. Θα πάμε όμως στην Πάφο. Incognito. Είναι incognito ή incognito. Υπόκνητο, αλλά οι το λένε τον ίδιο. Υπόκνητο το λένε. Δεν είμαι σίγουρος. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, μωρό. Μετά από το σπίτι που θα πάμε. Τώρα πάμε στο χωρικό μας. Πάμε έσωσα μας, το χωρό μας, ευθύ, που τη γίνει τηλεόραση του. Παίζει τα ούλα, παίζει και το Netflix. Φέκλα. Νικόλα. Αλλά δεν το καταλάβεις, δεν ήταν το HDMI. Τι? Ήταν η μετρίαση της ηλεκτρονικής δραστηριότητας. Γιατί αν σου βάζαμε το Xbox στο δωμάτιο σου, δεν θα σε βλέπαμε καθόλου. Ούτε για να κατουρίσεις δεν θα έρχεται. Ξέρεις τι έπαθε μια φορά κάποιος στην Ιαπωνία. Και μετά θα πάθαινες και εσύ τέτοια. Άκουσες τι έπαθε κάποιος στην Ιαπωνία μια φορά. Τι? Νομίζω το 2012. Όχι, μωρό μου. Ένα τύπο καθόταν σε ένα καφέ, νομίζω στην Ιαπωνία, σε μια ασιατική χώρα. Τώρα, νομίζω στην Ιαπωνία, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Σε μια ασιατική χώρα. Καθόταν σε ένα καφέ και έπαιζε σε έναν online διαγωνισμό. Και κάτσε 27 ολόκληρο τώρα, χωρίς να σηκωθεί, χωρίς τίποτα, και πέσε νεκρός. Πέθανε που ξανά λεφτός.
ειδικά σε έναν ίντερνετ καφέ το οποίο μπορεί να ήταν να έχει κυκλικό, να ήταν 24 ώρες σε τράωρο. Και θυμούμαι ότι με είχαν προσκαλέσει σε μια εκπομπή στην τηλεόραση τότε, νομίζω το 2012-2013, να μιλήσω για τον εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια. Βιντεοπαιχνίδια τα λέγαμε, θυμάσαι. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι εναντίον του gaming. Θεωρώ ότι το gaming βοηθά πολύ και τους ενήλικες και τα παιδιά να αναπτύξουν εγκεφαλικές δεξιότητες. Αλλά είναι καλύτερα να υπάρχει μετριασμός, να μην είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην εφιστείς, να μην εφιστείς. Όχι, ο Νικόλας επειδή στο σαλόνι μου παίζει Xbox, παίζει τις ώρες που λέμε εμείς. Και είναι προκομμένο παιδάκι. Ναι, είναι προκομμένο παιδάκι, είναι επιμελές. Είναι ευπροσίγωρο. Είναι εφάνταστο. Κυρίως εφάνταστο. Είναι ζωηρό, είναι ευφιέστατο, είναι φιλόζωο, αγαπάει τα ζώα. Ο άλλος έπαθε τώρα, φτάσαμε στο σημείο που παθαίνει ο Τάκη. Κάτι παθαίνει εδώ πέρα, νομίζω είναι οι κραδασμοί της γης, οι δονήσεις του περιβάλλοντος. Τα γεωμαγνητικά παιδιά. Τι άλλο. Τι άλλον έτσι εφάνταστον επίθετον θα χρησιμοποιούσες για να χαρακτηρίσεις τον νέο μας, τον νέο τρόπο. Α, έβαλες πολλά. Ναι, θέλω να πω κάποια τα οποία να μην τα καταλάβει, αλλά τα έχει καταλάβει όλα μέχρι τώρα. Δεν έχει καμία αναπηρία. Ναι. Δεν μπορείτε κάτι άλλο. Ευπροσίγωρος, ξέρεις τι σημαίνει Νικόλα. Ευπροσίγωρος. Κάποιος που είναι εύκολο να του μιλήσεις, σωστά. Ναι. Είσαι ευπροσίγωρος, ναι. Ευηδής. Ευηδής, ναι. Είσαι και ευηδής, Νικόλα. Όμορφος. Είχε ωραία ανόψη. Κούκλος είσαι, τι λες τώρα. Μοντέλο είσαι, μοντέλο. Ξέρουμε πόσο ωραίο αγόρι είσαι. Και ο Λάκη είναι ωραίο αγόρι. Και ο Λάκη είναι ωραίο αγόρι, όχι μόνο ο Νικόλας, και ο Λάκη. Εύχαρης. Εύχαρης είσαι. Ευχάριστη, ξέρεις τι σημαίνει. Ευχάριστη προσωπικότητα. Που δεν κρινιάζει, που πάντα βλέπει τα θετικά. Αισιόδοξος. Και αισιόδοξος. Διορατικός. Βλέπεις το μέλλον, είσαι διορατικός. Δεν βλέπεις ότι θα μπει το ράφι σε 2-3 ημέρες. Ναι. Δεν είναι διορατικότητα αυτό. Ξέρεις τι θα θυμηθήκα τώρα πάλι. Ξέρεις τι. Μη γρατσουνίζεις τον Λάκη. Τον Νικολάκη Λάκη. Σου είπα τη φάση που ένας ξαδέρφος μας επαρασύρθηκε. Είναι αγάπη μου. Καλώς. Τι είναι εσύ. Εννοείται έβγαλαν τα ακουστικά. Είναι από τον κόσμο. Α, μπράβο ρε Νικόλα. Που λες, δεν σου είπα ότι ένας ξέφτος μας παρασύρθηκε να πω κάτι μοναχός του Αγίου να γίνει μοναχός. Ναι. Τον έστειλα στην Αθήνα να πάει να δει ένα μοναχό προορατικό να του πει αν κάνει για μοναχός. Προορατικό και διορατικό. Ναι, και πήγε μαζί με τον Θεοδόση, ο οποίος Θεοδόση μια ζωή βαριέται να ξυριστεί και σου λέω μουσα. Μου το έχεις πει. Είπα σου τη φάση, ο Θεοδόση Αρμαγκιάς πέρασε με τη Χριστιανά και πήγε και ο ξάδερφος μας, ο οποίος ήταν ξυρισμένος. Και μόλις μπήκε μέσα του λέει ο γέροντας, το βλέπω από μακριά, ξέρω εγώ, έχω ενημέρωση από το... Ελεφορία. Άνωθεν, ότι είσαι και μοναχός, του λέω, θα δώσεις, τι λέτε πάντα, του λέω, εδώ μέρα βενιασμένος. Να μην ξανακοιτάζεις, του λέω. Α, αυτά είναι. Και πού είναι το κράνος σου. Λάκη μου, τι έπρεπε. Λάκη μου, μικρό μου κοπελάκι. Κάτι έχει τούτη περιοχή. Οπότε από τον καιρό που υπάρχει ο Λάκης στην οικογένεια μας, οπότε περνούμε από τον τρόπο. Όπως μυρίστηκες από εδώ το κουραδάκι της Ολυμπίας. Στα μεζεδάκια. Μου σταματάτε. Αν θέλει να το ξαναφάει, μάλλον είναι μια λιπουδιά η εφαλάκη. Μια
είχα ανησυχήσει. Διάβαζε ο παπά ένα άρθρο χθε στο διαδίκτυο, χθε το βράδυ πρωτού και επειδή που έλεγε ότι είναι λιχουδιέ. Καλά, ρε, πήγαινε στον κόλο μα. Να το ψάξω το Ιντερνετ. Ψάξω το να δει. Το ψάξαμε, Γεωργία, είναι όντω για του χίλιου. Είναι όντω για του χίλιου, τα σκάτα τη γάτα. Επειδή τα φαγιά της γάτας είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, καμιά φορά τα σκυλάκια τα δοκιμάζουν. Γι' αυτό τι τρώει κιόλας. Τα δοκιμάζουν. Γι' αυτό τι τρώξε κιόλας. Τι τρώει την τροφή της, τρώει την τροφή της, τρώει τα υπολείμματα τρόφα της γάτας. Κάτσε βλάχο. Μην οφείλεμενα, να αφήσ' το. Τρώει και την άμμο. Μπορεί να οφείλεται σε ανασφάλεια, μπορεί να οφείλεται και στην. Ο Λάκης ανασφάλειες αποκλείεται. Λίγο ζήλια που έχει. Λάκη μου, έχεις ανασφάλειες. Δεν είναι ζήλια, ρε παπά, είναι μόνο η σκέψη της αντικατάσταση. Ποια αντικατάσταση. Να μην την αντικαταστήσω. Όχι, Λάκη, δεν σε αντικαταστούμε. Όχι, Λάκη. Μη φοβάσαι. Πού θα βρούμε. Ρε! Είσαι πιο βαρετός που τον Νικόλα, παρέτα. Ρε, πάρε τα κουράκια. Γιατί εγώ είμαι βαρετός, ρε. Ακριβώς, είναι πιο βαρύς από σένα. Βαρύς εννοώ, είσαι περισσότερο. Όχι! Η λέξη βαρετός στα κυπριακά δεν σημαίνει ανιαρός που σημαίνει στη δημοτική, σημαίνει βαρύς. Καταλάβες, η κυπριακή διάλεκτο ότι τους νομούμε διαφορετικά τη λέξη. Έλα να σου ανεμίσω το αυτί σου. Εννοούμε βαρύς. Γέλασε, έκανε χαχά. Τι λόξη. Κάνχασε. Τα αυτάκια του σκυλιού μου, τα αυτάκια του μωριού, του μητιού. Έχει πιο είναι μικρό μωρό να πω σε έναν το σπίτι τώρα όμως. Μπορεί να είναι από περιέργεια να τρώει τα δικά του. Για να μάθει πληροφορίες. Ή να του αρέσει η μυρωδιά. Ή να το θέλει να το θεωρεί, ή να το θεωρεί νόστιμο. Ή να είναι απλώς από παρεμάρα. Ο συγκεκριμένος δεν νομίζω ότι βαρέμε από τότε σκάδες οφείες. Έχω τεράστια ζήλια. Όχι. Λάκη βαριάσαι. Είναι από τη λιχουδιά. Είναι λιχουδιά. Παιδιά, μπορώ μόνο η μυρωδιά της ολίγες όταν πάει το αλέτα με κάμπι και πιάνω το αλέτα και βγάζω την έξω. Ναι, η μυρωδιά είναι χάλια. Όχι το μυρίζει αυτό. Και το τρώει κιόλας. Ναι, και εννοείται δεν θα μας ξαναφιλήσεις εμάς. Λάκη λείπει ο Τζέιλ. Ναι. Το ίδιο άρθρο που βρήκε ο πατέρας σου. Το ίδιο άρθρο που βρήκε ο πατέρας σου στο βράδυ που έβρικες. Ναι, γράφω στα αγγλικά. Ναι, ναι, στα αγγλικά που ήταν. Έλα, στα τιμά. Εφτάσαμε στο χωρκό μας, κοπέλια. Είδαμε τα πίτα μας. Πάμε να φάμε τώρα, Λάκη. Yes, let's go, Χαβλάν. Πάμε να φάμε τα τσιγάτα. Κάνε και πόδι μας, αγάπη. Θα σου θυμίσω κάτι τώρα. Τι είναι, μωρό μου. Φτάσαμε. Κερδίζετε να μας ειτυπώνει. Πάμε να φάμε νεκρό ψάρι. No. No. Το θέλει τώρα. Τώρα σιάλισε και τώρα. Bye. Bye. Με εξαγχιστία, no contact. Τίποτα απολύτως δεν χρειαστεί. Εγώ προσωπικά. Ναι. Τίποτε δεν έκαμε. Ούτε διαφωνία, τίποτε. Εγώ σε κάποια φάση να πρέπει να είπα ότι ξέρεις, δεν μπορώ να ξαναπάω γιατί δεν γίνεται να είναι η ομορραγία κάθε φορά, ναι, θα ξαναπάω. Νομίζω ότι σε αυτό το email αντιμετωπίζεται το no contact στο απονενοημένο διάβημα και η άποψή μου ότι δεν είναι καθόλου απονενοημένο. Είναι ok να πας στο contact. Είναι εντάξει. Είναι ok να σώσεις την ψυχική και σωματική υγεία του εαυτού σου, της οικογένειας σου και κυρίως του παιδιού σου. Είναι εντάξει. Καλή ελευθερία αν ευχόμαστε. Γεια. Γεια. Πάτε αγαπητοί στόχοι.